Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα υποδεχθούμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη, την Χριστίνα και τον Βαγγέλη, τον κύριο Μάκη Βορύδη, Υπουργό Εσωτερικών, και θα πω και θα τονίσω τώρα έτσι αυτές τις μέρες, θα τα διαψεύδε εσείς, τα ξέρουμε αυτά, και βουλευτής πάντα, και εννοείται ξανά και υποψήφιο, όταν γίνουν οι κάλπες στην Ανατολική Αττική. Αυτό δεν υπάρχει λόγος να το διαψεύδουμε. Όχι, αλλά δεν το θυμίζουμε. Είναι γεγονός και είμαστε υπερήφανοι που εκπροσωπούμε την εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής. Αν διαψεύδαμε και το που κατεβαίνετε, κύριε Νόημα, να διαψεύδουμε. Δεν το θυμίζαμε πάντα, και αυτό λέω. Απλά λέω ότι υπάρχει ένα λόγο να το θυμίζουμε. Δεν υπάρχει θέμα να αποχωρήσετε και από την περιφέρεια εκτός από το Υπουργείο. Μήπως σας το ζητήσουν και αυτό. Λοιπόν, για πάμε όχι, να αυτό δεν υπάρχει τέτοιο σχετικό αίτημα. Θέλω να βάλουμε αυτό το θέμα σοβαρά και να σας το ρωτήσουμε και προσωπικά και πολιτικά. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ένα στοιχείο της πρότασης. Να έχουμε έναν υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών για να πάμε με αυτόν στις κάλπες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που θα ήθελα να μας το απαντήσετε πολιτικά και θεσμικά. Το δεύτερο κομμάτι που σας αφορά προσωπικά και το είπε και ο κ. Τζανακόπουλος είναι ότι υπάρχει ένα θέμα με εσάς στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν σας εμπιστεύονται εσάς. Λέει, μάλιστα το είπε και το πρωί ο κ. Τζανακόπουλος. Μπορείτε να μας το απαντήσετε και στις δύο πτυχές, και στο θεσμικό και στο πολιτικό προσωπικό. Θα προσπαθήσω τώρα. Το δεύτερο δεν το ξέρω. Το πρώτο είναι πιο εύκολο. Πάμε. Το πρώτο είναι πιο εύκολο υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι. Όταν την αρχή την έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας τι είπε στην πραγματικότητα σε μια δεδομένη στιγμή? Είπε να πει ο πρωθυπουργός πότε θα κάνει εκλογές. Τώρα να το πει. Ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, ξέρω πότε θα κάνει εκλογές. Το Σεπτέμβριο είπε. Το Σεπτέμβριο. Και να ορίσει υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών. Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Βορύδη. Το είπε και αυτό. Αυτό δεν θυμάμαι. Δεν το είπε ο κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν θυμάμαι να το είπε. Το λέει όλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό. Θα πω. Δηλαδή αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Εκεί θα πω ότι προφανώς υπάρχει μια, ας το πω, ελαφρά παρερμηνία των συνταγματικών προβλέψεων, τις οποίες δεν έλαβε υπόψη του εδώ ο κύριο Τσίπρα. Γιατί? Γιατί το Σύνταγμα μας λέει ότι από τη χρονική στιγμή της διαλύσεως της Βουλής, εντός 30 ημερών, πρέπει να προκηρυχθούν οι εκλογές. Εύλογο αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις δήλωση σήμερα ότι θα κάνεις πρόωρες εκλογές μετά από 4 μήνες. Δεν γίνεται αυτό. Δύσκολο. Ναι, δεν παίζει αυτό, γιατί αναιρεί την αρχή της προωρότητας. Πρόωρο είναι ότι συνέβη κάτι το οποίο προξενεί έκτακτο. Που προξενεί και το επικαλείται ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προξενεί τις εκλογές. Άρα δεν μπορεί τώρα να συμβεί κάτι για να κάνουμε εκλογές μετά από 4 μήνες. Άρα εδώ προφανώς κάτι του διέλαθη του κυρίου Τσίπρα, όταν λέει να μας πει τώρα ότι θα κάνουμε εκλογές Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να πει τώρα ότι θα κάνουμε εκλογές Σεπτέμβριο. Θεσμικό σκέλος, εξηγήθηκε. Εξηγήθηκε. Τώρα το δεύτερο, το δεύτερο κομμάτι που συμβαίνει με τον Υπουργό Εσωτερικών, αυτονοήτως και κατέθιμον και πάντοτε. Ο Υπουργός Εσωτερικών αλλάζει πάντοτε όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Και μόνο όπως κατέθιμο. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και μόνο κατέθιμο. Η αλήθεια είναι δεν κατέθιμο. Είναι συνταγματική υποχρέωση. Όχι, δεν είναι. Μόνο αλλά κατέθιμο. Είναι κάτι το οποίο τηρείται. Και βεβαίως θα τηρηθεί και τώρα. Ναι. Θα αλλάξει ο Υπουργός Εσωτερικών. Θα μου επιτρέψετε και. Μισό λεπτό, Βαγγέλη, μισό λεπτό να το ολοκληρώσουμε αυτό και θα κάνεις ό,τι ρωτήσεις. Για το ίδιο. Εδώ θα ήθελα μία απάντησή σας και επί προσωπικού. Όταν ο κ. Τζανακόπουλος, για παράδειγμα, λέει εμείς δεν εμπιστευόμαστε τον Βορύδη, θα θέλαμε τη δική σας απάντηση. Δεν με συμπαθεί ο κ. Τζανακόπουλος. Όχι, εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν, μισό λεπτό, δεν είναι προσωπικό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν με συμπαθεί. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Τι να τους πω, να με συμπαθούν? Ναι, έχουν ένα δίκιο να με αντιπαθούν. Θεωρείτε ότι είναι αυτό προσωπικό? Θεωρώ ότι έχει να κάνει με το είδος της πολιτικής αντιπαράθεσης με την οποία έχω εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι από τους αγαπημένους του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τους αρέσετε, γιατί σας φοβούνται ότι μπορεί να κάνετε νοθεία, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει το αφήγημα της ΣΥΤΑΣ επικαλούμενος νοθεία. Δηλαδή μπορεί να κάνετε νοθεία εσείς. Το 2022. Ακούστε. Καταρχάς, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής και ξεκάθαρος, γιατί αυτά, κατά τη γνώμη μου, πρώτον, αν τα θέλει να τα πει ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι να τα πει τώρα για να τα καθαρίζουμε. Να τα βγάζουμε από το τοπίο, να γίνει μια καθαρή συζήτηση. Λοιπόν, δεύτερον, νοθεία δεν μπορεί να διεξάγει κανείς υπουργός εσωτερικών, όχι ο Βορύδης, οποιοδήποτε. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι δεν διεξάγει ο υπουργός εσωτερικών τις εκλογές. Δεν θα τις κάνω εγώ τις εκλογές. Τις εκλογές θα τις κάνει η διεύθυνση εκλογών. Είναι η ίδια διεύθυνση εκλογών, τα ίδια πρόσωπα που έκανε, για που έκανε τις προηγούμενες. Είναι η ίδια διεύθυνση εκλογών που έκανε τις προπροηγούμενες. Και αυτή θα κάνει και τις επόμενες. Λοιπόν, είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι
με τις συγκεκριμένες διαδικασίες, και με την πλούσια με τη συγκεκριμένη εμπειρία. Επομένως, τα πράγματα για, είναι δεδομένα. Για να κλείσουμε αυτό όμως, κύριε Βορύδη, εγώ θέλω και να θα είναι επικεφαλής τους πολιτικά, παρότι το τονίζω, δεν θα τις οργανώσει αυτό τις εκλογές. Υπηρεσιακός Υπουργός Εσωτερικών. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θέλω να σας υπενθυμίσω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, παρακαλώ. Να πω στην Ελλάδα τώρα είμαστε όρημοι πια. Περίπου καμιά δεκαριά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο σε εμάς, βλέποντας και πάνω που θυμάμαι έτσι εγώ, επικαλούνται όχι προσωπική εκτίμηση ή αντιπάθεια που αφορά εσάς, αλλά την δήλωση που είχατε κάνει τότε ότι θα πρέπει με έναν τρόπο να μην επανέλθει, να μην μπορεί μάλλον να επανέλθει στην εξουσία η αριστερά. Και λένε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών σήμερα ήταν εκείνος που τότε έλεγε αυτό. Σήμερα, τι απαντάτε γι' αυτό, θα το φέρνατε πίσω αυτό το επαναλαμβάνω. Δηλαδή. Το επαναλαμβάνω έτσι ακριβώς όπως το έχω διατυπώσει. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι πολιτικός αντίπαλος της αριστεράς. Η δουλειά μου είναι να αντιμάχω με τους ουδέτες της αριστεράς. Δουλειά μου. Η πεποίθησή μου, η αντίληψή μου, το αξιακό μου σύστημα. Mm-hmm. Είναι να αντιμάχω και να αντιπαλεύω τις ουδέτες της αριστεράς και να προσπαθώ η αριστερά να ιτάται, βεβαίως μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία, και να μην έρχεται στην εξουσία. Το δεύτερο πράγμα που έχει ενοχλήσει είναι μια άλλη δήλωσή μου που είχα πει το εξής, ότι πρέπει να γίνει. Να γίνουν παρεμβάσεις στους θεσμούς, ώστε να μην ξαναέρθει. Την οποία έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Εγώ απορώ, γιατί η αριστερά, η οποία έχει μια παράδοση, αν θέλετε, στο ότι οι θεσμοί παράγουν ιδεολογία, ο πρώτος το οποίο το έχει πει αυτό, είναι ο Αντώνιο Γκράμψη. Και υπάρχει σε όλη τη νέα αριστερά μια παράδοση που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί, αυτοί καθεαυτοί, παράγουν ιδεολογία. Έφερα δε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Η ομιλία μου στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια ομιλία η οποία ανέλυε αυτό. Τι έλεγα πραγματικά. Ότι αν καλλιεργήσεις μια αντίληψη εξισωτισμού στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο, με δύο λόγια, είτε δουλεύεις πολύ είτε δουλεύεις λίγο, θα παίρνεις ακριβώς τον ίδιο μισθό, θα εξελίσσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπηρεσιακά, αυτό χτίζει μια κουλτούρα εξισωτισμού. Σε φέρνει πιο κοντά με αντικειμενικούς όρους στις ιδέες αριστεράς. Αν αντίθετα, χτίσεις μέσα στο ελληνικό δημόσιο μια κουλτούρα διαφοροποίησης, αξιοκρατίας. Δηλαδή τι, υπάρχει το μπόνους παραγωγικότητας, υπάρχει τηλεεργασία, υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος στοχοδεσίας και αξιολόγησης και εξέλιξης υπηρεσιακής. Αυτό πάλι χτίζει μια διαφορετική κουλτούρα και αντίληψη στον ίδιο τον εργαζόμενο, τον φέρνει πιο κοντά στις ιδέες δεξιάς. Άρα λοιπόν. Έτσι απαραίτητα θα γίνει και η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η αριστερά απέχει εντελώς. Δεν είναι μόνο αυτό. Η απάντηση λοιπόν εδώ είναι, καταρχάς στο θεωρητικό επίπεδο. Ναι, είναι ότι στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα παράδειγμα για να εξηγήσω τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί αυτοί καθεαυτοί και από μόνοι τους παράγουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Μισό λεπτό, γιατί εσύ είστε ένας άνθρωπος διαβασμένος αρκετά και στα πολιτικά. Αυτό δε, επιτρέψτε μου, αυτό δε είναι κάτι το οποίο κατεξοχήν. Κατεξοχήν το λέει η αριστερά. Κάνετε κάτι εύστοχα. Επιτρέψτε μου. Τώρα ο Γκράμψη. Επειδή είστε βαθιά πολιτικών και έχει πάντα ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Γράφοντας ειδικά από τα τετράδια φυλακής, μια και τον αναφέρατε, σαν σημείο αναφοράς. Δεν έγραφε σε συνθήκες όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα, δηλαδή σε μια σύγχρονη αστική δημοκρατία. Εμείς έχουμε λόγο να θέλουμε να έχουν οι θεσμοί ιδεολογία σήμερα, γιατί ο Γκράμψη δεν έγραφε στις σημερινές συνθήκες. Και αυτό το βγάλατε από την τοποθέτησή σας. Ο ίδιος θα σας απαντούσε ότι δεν είναι ζήτημα υποκειμενικό. Δεν είναι ζήτημα τι θέλετε ή τι δεν θέλετε. Είναι ζήτημα αντικειμενικό. Είναι ωραία συζήτηση, αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και μάλιστα θέλω να το τονίσω αυτό, διότι στην πραγματικότητα. Αυτή ακριβώς η συζήτηση, και έχω φέρει παραδείγματος χάρη, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς και μία σειρά άλλων παραδειγμάτων ως προς το ζήτημα ακριβώς του εξισωτισμού. Για παράδειγμα, να σας πω ένα ακόμα. Η απλή αναλογική. Είναι μία μεγάλη συζήτηση ποιο είναι το εκλογικό σύστημα, αν πρέπει να είναι πόσο αντιπροσωπευτικό και πόσο σταθεροποιητικό, πόσο ενισχυτικό τη σταθερότητα των κυβερνήσεων. Άρα λοιπόν και αυτό μπορεί κανείς να το βάλει μέσα σε μια θεσμική συζήτηση. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι όταν εγώ λέω ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου να υπάρξει, να αποτραπεί η επανεκλογή, να το πω, της αριστεράς, δεν εννοώ ότι θα κάνουμε παρεμβάσεις στη δημοκρατία, που δεν θα λειτουργεί η δημοκρατία και δεν θα επιτρέψει τον κόσμο να ψηφίζει για να μην βγει η αριστερά. Εννοώ ότι στην πραγματικότητα οικοδομείς έναν μηχανισμό ο οποίος σε τελευταία ανάλυση από μόνος του παράγει ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Επιτρέψτε μια διάρκεια. Εάν ενισχύσεις, για παράδειγμα, την ιδιωτική οικονομία,
σε σχέση με την κρατική οικονομία. Όσο περισσότερο απελευθερώνεις τους ανθρώπους από την επιρροή του κράτους, από την αύξηση φορολογίας, όσο περισσότερο τους αφήνεις να έχουν τα λεφτά τους στην τσέπη τους και να τα διαχειρίζονται με τον τρόπο που εκείνοι θέλουν, ναι, χωρίς να τα παίρνει το κράτος προκειμένου να κάνει αυτή τη διανομή, τόσο περισσότερο η κοινωνία λειτουργεί αντανακλαστικά και έρχεται πιο κοντά στις ιδέες τις δικές μας από ό,τι στις ιδέες αριστερά. Στην ιδιωτική οικονομία είναι πιο εργαζόμενο. Βάζω την τελευταία μου πρόταση. Και λέω ότι είναι απολύτως σαφές σε οποιοδήποτε καλόπιστο συνομιλητή ότι ποτέ, μα ποτέ, εγώ δεν εννόησα ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους, ας το πω, περιορισμός της δημοκρατίας ή οτιδήποτε. Ναι. Αλλά αντίθετα. Αυτό όμως ότι... που περιγράφεται, Υπουργέ, είναι ας πούμε και για την ιδιωτική οικονομία. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί στο Βορύδης. Ο εργαζόμενος. Όχι, δεν είναι έτσι ότι είναι ο Βορύδης. Ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργός εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστίνα μου και κύριε Βορύδη. Αν έβγαινε και έλεγε ακριβώς το ίδιο. Ή θα ήταν κρεμασμένος πολιτικά στο Σύνταγμα, ή θα είχε δημιουργηθεί εμφύλιος εναντίον. Να τελειώσω, ρε παιδιά. Δεν θέλετε να τελειώσω. Έχετε δίκιο. Να το πει αυτό που θέλει να πει. Έχετε δίκιο. Εντάξει, συνέχισε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε διαβάσει Αντώνιο Γκράμψη. Δεν τον θυμάστε όλο, αλλά δεν θέλω να πω σε θεωρητική αντιπαράθεση μαζί σας. Όμως, εάν κάποιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε τα ίδια που έχετε πει κι εσείς, δεν θα το δεχόσασταν. Πολύ δε περισσότερο σε μια προεκλογική περίοδο να είναι υπουργός εσωτερικών. Λέω λοιπόν, εάν θεωρήσω τη δήλωσή σας πολιτική, και εγώ έτσι την έχω εκλάβει, αποθετικό πνεύμα, γιατί δεν είναι πολιτική και η δήλωση του κυρίου Τσίπρα, αν πάει και προκηρύξει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης, τώρα να αλλάξει τον Υπουργό Εσωτερικών. Γιατί αυτό δεν είναι πολιτικό. Αν προκηρύξει. Γιατί το θέτεται ως συνταγματικό μόνο και όχι ως πολιτικό αίτημα. Αυτό είναι πολύ απλό. Εάν προκηρύξει αύριο εκλογές ο Πρωθυπουργός, αυτονοήτως το τονίζω, κατεύθυνον αλλάζει ο Υπουργός Εσωτερικών. Το να έρχεσαι όμως σήμερα και να λες ότι εγώ θέλω. Αν πει. Όταν κάποια στιγμή προκηρυχθούν είναι εκλογές. Πολιτικό αίτημα. Ναι, όταν γιατί κάποια δεν στιγμή το βλέπετε πολιτικό εκλογές, αίτημα. Εγώ θέλω από τώρα γιατί να αλλάξει ο Υπουργός Εσωτερικών. Και, γιατί το, λέμε ότι είναι, και γιατί το λέμε ότι είναι συνταγματικό διότι, ενώ ακούστε, δεν είναι διότι, σε ένα διότι, πολιτικό να διάλογο. Να εξηγήσω. Δηλαδή, γιατί διότι εγώ μπορώ να δεχθώ ότι εσείς το είπατε πολιτικά να μην ξανάρθει αριστερά. Προφανώς δεν θέλετε να κάνετε δικτατορία ούτε να παρεύετε στους θεσμούς. Αλλά αγωνίζομαι γι' αυτό. Γι' αυτό είστε και πολιτικός αντίπαλος αριστερά. Έτσι, δεν είναι λογικό, δεν είναι. Βεβαίως. Δηλαδή, αριστερά δεν θέλει να έρθει δεξιά, δεν θέλει να έρθει αριστερά. Μου φαίνεται κανονικό. Κατανοητό. Πολύ. Λοιπόν, προσέξτε. Εκείνο το οποίο όμως δεν είναι κανονικό, προσέξτε, εγώ θεωρώ και εντάξει. Δεν λέω ότι με κολλά κέφι, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως το καταλαβαίνω στην πολιτική αντιπαράθεση. Να γυρίσει κάποιος να πει, εγώ θεωρώ ότι ο Βορύδης για τον δεν πρέπει να είναι υπουργός. Δεν πρέπει να είναι στη Βουλή. Δεν πρέπει να εκλέγεται καθόλου. Είναι δικαίωμα της κάποιου πολιτικού μου αντιπάλου να το πει αυτό. Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Ούτε θα πάθω κανένα σοκ. Τι δεν είναι σωστό. Τι κατά τη γνώμη μου στην φράση είναι επιλήψιμο. Θα σας πω. Εγώ έγινα υπουργός μια δεδομένη στιγμή. Είμαι υπουργός από την πρώτη μέρα που έχει αναλάβει υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και μετά υπουργός Εσωτερικών. Εκείνη τη χρονική στιγμή δεν είπε κάτι για μένα ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν. Γιατί το συνδέει. Με την προκήρυξη των εκλογών. Διότι εσείς μετά κάνατε λοιπόν, τη δήλωση. Λοιπόν, νομίζω όχι, τη δήλωση την έχω κάνει πρώτων εκλογών. Νομίζω γι' αυτό λέω ότι αυτό ειδικά το θέμα το κλείναμε. Το αλλά για πάμε να προχωρήσουμε λίγο, γιατί μας απάντησε. Όλα εντάξει, που και πέρα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εγώ είναι μπροστά ανοιχτό και το ενδεχόμενο των κυβερνήσεων συνεργασίας. Είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο απασχολείται, το άφησε ανοιχτό και ο Πρωθυπουργός. Μην βγείτε εσείς πρωθυπουργικότερος του Πρωθυπουργού. Διότι τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τι είπε, ότι βεβαίως και ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Σωστά. Βεβαίως η πρώτη Κυριακή δεν υπάρχει, είναι βατήρας για την επόμενη. Σωστά. Δεν θα γίνει καμία κυβέρνηση, αλλά εάν οι δεύτερες κάλπες δεν δώσουν αυτοδυναμία, ο τόπος θα κυβερνηθεί με κάποιο τρόπο. Σωστά. Ο κάποιος τρόπος είναι μόνο κυβέρνηση συνεργασίας. Σωστά. Με ποιο λοιπόν θα συνεργαστείτε. Να δούμε λίγο τις εκλογές. Εσείς πήγατε, τελειώσατε τις πρώτες, δεν έχουμε αποτέλεσμα στο πρώτο. Εσείς τις έχετε αποτέλεσμα στο πρώτο. Πιστεύετε και στο 47%. Τι λέτε. Ακριβώς. Στην απλή αναλογική, το πρώτο κόμμα όποιο και αν είναι, μπορεί να έχει και 47%. Όχι, αλλά λέω το εξής, ότι οι πρώτες εκλογές έχουν εξαιρετική σημασία. Βεβαίως. Ενδεχομένως όχι για την ανάδειξη κυβερνήσεως,
αλλά για την αποτύπωση πολιτικών συσχετισμών. Βεβαίως. Οι πολιτικοί συσχετισμοί σε πολύ μεγάλο βαθμό θα αποτελέσουν ένα πρόκρημα των επόμενων εκλογών. Βεβαίως. Βεβαίως. Άρα λοιπόν λέω ότι, γιατί μου λέτε τι θα γίνει. Εγώ έχω έναν ισχυρισμό. Ο βασικός μου ισχυρισμός είναι, και νομίζω ότι εκεί πολύ δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, ότι ορισμένα πράγματα έχουν κρυθεί. Τι εννοώ. Άρα έχουμε κυρώσει την πρώτη Κυριακή. Τι εννοώ. Καθόλου. Θα ακούσω. Έχουμε δώσει στον ελληνικό λαό την αίσθηση ότι χαλαρή ψήφο πρώτη Κυριακή δεν παίζεται τίποτα εδώ. Αντιθέτως. Άρα πάμε κατευθείαν στην κυβέρνηση. Όχι, αντιθέτως. Είπα ακριβώς το αντίθετο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ λέει την πρώτη Κυριακή. Όχι. Εγώ είπα τώρα ακριβώς το αντίθετο. Ότι οι πρώτες εκλογές έχουν βατήρα. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια. Είπα ακριβώς το αντίθετο. Που λέτε ότι δεν θα κρυθεί όμως η κυβέρνηση. Προσέξτε όμως τι κατά τη γνώμη τι μήνυμα στέλνουμε. Να πω. Άμα θέλετε να ακούσω τη σκέψη μου. Ναι κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Λοιπόν, τι είναι αυτό που θέλω να πω. Ότι ορισμένα ζητήματα και αδιάλειπτα την τελευταία τριετία έχουμε μερικά δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Εγώ δεν θα πω με 8 μονάδες, με 10 μονάδες, με 12 μονάδες. Θα πω είναι πρώτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερος, επίσης αδιαφυσβήτητο, δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η δεύτερη θέση του κυρίου Τσίπρα από κάποιο άλλο κόμμα. Στις δημοσκοπικές καταγραφές. Μιλώ για τις δημοσκοπικές καταγραφές σε όλη αυτή την τριετία. Το αμφισβητεί πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, λέει δεν είμαστε δεύτεροι. Δεν κάνουν λάθος οι δημοσκοπήσεις. Σωστά, εγώ λέω να μιλήσουμε με κάποια δεδομένα, γιατί αλλιώς προφανώς αυτός που θα καθορίσει ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι δεύτερος θα είναι ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Μην λέμε το αυτονόητο. Για να κάνουμε σκέψεις, πρέπει να κάνουμε κάποιες υποθέσεις εργασίας. Αλλιώς δεν έχει νόημα να κάνουμε σκέψεις. Την κλείνουμε τη συζήτηση, πάμε στις εκλογές. Πάμε στις εκλογές. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, επίσης φαίνεται ότι η τρίτη θέση επίσης δεν επιδέχεται καταμφισβητήσεως. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Με το δεύτερος, το σενάριο το οποίο προσπαθεί να υποστηρίξει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή τι, προοδευτική διακυβέρνηση, να συνεννοηθούμε την προοδευτική διακυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζει ότι θα βγει πρώτος και επειδή θα βγει πρώτος θα συγκροτήσει μια κυβέρνηση στην οποία θα έχει μέσα το ΠΑΣΟΚ, θα έχει μέσα το ΜΕΡΑ25 και ελπίζει να έχει μέσα και το ΚΚΕ. Αυτό είναι η προοδευτική διακυβέρνηση. Να, αυτό λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει ως βασική προϋπόθεση το εξής. Ότι τερματίζει, ότι επιλέγεται από τον ελληνικό λαό ως πρώτη δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είναι δεύτερη, δεν υπάρχει αυτό. Το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, πάμε. Από τη στιγμή που τα γεγονότα είναι έτσι και τα δεδομένα είναι έτσι, η εικόνα που έχουμε ποια είναι, αν πάμε έτσι όπως πάμε, στην πραγματικότητα από τις πρώτες στις δεύτερες εκλογές, ο κύριος Τσίπρας θα έχει ιτηθεί για μία ακόμη φορά. Αυτή θα είναι η πέμπτη. Και κυρίως δεν θα έχει πλέον κανένα σενάριο διακυβέρνησης. Δεν θα έχει κυβερνητική πρόταση. Γιατί, διότι από τη στιγμή που τελείωσε επί απλής αναλογικής η προοδευτική διακυβέρνηση, δεν έχει ελπίδα και τύχη αυτή η πρόταση στο ενισχυμένο πλειοψηφικό με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Και γιατί έχει. Προσέξτε. Πρόοδο διακυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Θα ερωτηθεί η χρονική στιγμή του Τσίπρας. Θα κυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση ελλείψεως αυτοδυναμίας. Θα απαντήσει το απάντησε σήμερα. Αν ο λαός θα ερωτηθεί, ο κύριος Μητσοτάκης θα το ερωτηθεί από εσάς. Θα ερωτηθεί από εσάς. Υπάρχει ήδη ένα ερώτημα που δεν έχει απαντήσει. Όχι για τον Πρωθυπουργό. Θα ερωτηθεί από εσάς. Λοιπόν, προσέξτε. Θα πει όχι. Με το που θα πει όχι, στην δημόσια συζήτηση, η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ κατέστη άνευ αντικειμένου. Δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον από την πρώτη στη δεύτερη εκλογή. Γιατί? Αυτό. Γιατί τι σημασία έχει. Άμα δεν μπαίνετε στην κυβέρνηση και είστε και δεύτερη. Μισό λεπτό. Όχι εσείς, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το πολιτικό ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα πολιτικό σενάριο. Εγώ θέλω να ρωτήσω ένα άλλο στοιχείο. Μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου λίγο. Γιατί αυτό δεν είναι. Αν τα κουκιά, για να το πούμε λίγο. Βγαίνουν. Είναι μονομαχία. Μονομαχία δεν είναι. Αλλά ενδιαφέρον πολιτικό, γι' αυτό το λέω. Τεράστια σημασία έχουν οι πρώτες εκλογές. Για να κλείσω εγώ το λέω για τον ψηφοφόρο της Δημοκρατίας. Αν βγαίνει ο λογαριασμός για μία κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές, από τις πρώτες εκλογές, χωρίς να είναι η Νέα Δημοκρατία μόνη της. Δηλαδή, προφανώς στις εκλογές με πλήρη αναλογική. Από τις πρώτες εκλογές. Μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα. Αν ναι, αλλά αυτό το εσείς με κάποιον άλλο, βγάζετε λογαριασμό.
Ναι, αλλά αν πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ 25, πάρει η Νέα Δημοκρατία 30, 25 ο ΣΥΡΙΖΑ και 15 το ΠΑΣΟΚ, 25 και 15 για να το πούμε απλά. Βγαίνει ο λογαριασμό. 40 δίνει, αλλά για την απλή αναλογική για να κάνει κυβέρνηση 50. Ναι, αν σα ενδιαφέρει να κυβερνηθεί. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Άρα λοιπόν γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω. Για τον πρώτο μιλάω. Η Νέα Δημοκρατία με ένα άλλο κόμμα. Είναι εκλογή. Μην το διευκολύνουμε. Εγώ θέλω να μείνω σε αυτό. Ναι, αλλά έχουμε απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Έχετε δίκιο που θα τις κάψετε δηλαδή. Ναι. Θα μπορεί η χώρα να κυβερνηθεί και εσείς θα τις κάψετε. Όχι, εμείς λέμε το εξής. Ότι για εμάς η βασική μας επιδίωξη είμαστε πολύ σαφείς. Ναι, είστε πολύ σαφείς. Είστε αυτοδύναμοι. Εμείς λέμε θέλουμε αυτοδυναμία. Ναι, από την πρώτη Κυριακή. Πώς θα πείτε στον επόμενο γύρο? Δεν είναι αλαφωνικό αυτό. Αλλά θα το πω διαφορετικά. Η πρώτη Κυριακή δεν θεωρώ πιθανό να πάρουμε 48% για να έχουμε την αυτοδυναμία. Άρα κάνετε εύκολο. Κάνετε εύκολο, κύριε Βορύδη, φαντάζομαι. Οι φιλοδοξίες είναι πάντοτε ευγενείς. Για παράδειγμα, στο τρίτο κόμμα, ποιο και αν είναι αυτό, να σας πει ότι αφού εγώ στον πρώτο γύρο στο ζήτησα. Και μπορούσε η χώρα να κυβερνηθεί, στο δεύτερο μην υπολογίζει. Α, ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό δεν λέει. Λέει αυτό όλοι λέει. Μαζί την πρώτη Κυριακή. Ελάτε εδώ, οι τρεις πρώτοι. Ξεκαθαρίζουμε. Το έχουμε λέμε είναι τώρα. Μια πρόταση αυτή. Το λέμε τώρα. Όχι, ο καθένας θα κάνει τις προτάσεις του και οι προτάσεις θα αξιολογηθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, σωστά. Λέμε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας τώρα. Έτσι όπως την διατύπωσε, ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Ο Πρωθυπουργός τι είπε? Οι πρώτες εκλογές, επειδή εμάς η βασική μας, η κεντρική μας επιλογή. Είναι η αυτοδυναμία. Ναι. Είναι σαφές αυτό που λέμε ή υπάρχει κάποιος που δεν το καταλαβαίνει? Όχι. Το λέμε με καθαρό τρόπο. Δεν είναι η βασική μας επιλογή η κυβέρνηση συνεργασίας. Mm. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να αποδεχτούμε ή θα αποδεχτούμε με τη διατύπωση που έκανε ο Πρωθυπουργός. Εάν στις δεύτερες εκλογές η επιλογή του ελληνικού λαού είναι να μην μας δώσει αυτοδυναμία. Με το ενισχυμένο πλειοψηφικό όμως. Όχι με την απλή αναλογική. Ναι. Είναι ναι. Σαφές αυτό το οποίο έχουμε πει. Πολύ, πολύ. Σαφές σε εμάς είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι καθαρό. Στις πολιτικές δυνάμεις θα να δούμε. Και στις πολιτικές δυνάμεις είναι καθαρό. Ναι, πώς θα άρα λοιπόν, να δούμε τώρα. Με δεδομένη τη θέση μας αυτή, εμείς τι λέμε, είναι πολύ σημαντικές οι πρώτες εκλογές. Γιατί είναι πολύ σημαντικές, θα είναι, όταν γίνουν, πολύ σημαντικές οι πρώτες εκλογές. Γιατί ο πολιτικός συσχετισμός ο οποίος θα αποτυπωθεί στις πρώτες εκλογές θα αποτελέσει το εφαλτήριο σωστό. Για τις δεύτερες. Λοιπόν, θέλω να προλάβω και θα επηρεάσει, θα καθορίσει πώς θα διαμορφωθεί το εκλογικό σώμα από λοιπόν, τις πρώτες τις πείτε δεύτερες. Μας λίγο τώρα, επειδή ξέρετε πολύ καλά και τα εθνικά θέματα, να μείνουμε λίγο και σε αυτό. Σε αυτή την κρίση που υπάρχει με την Τουρκία, όλοι λένε ότι η καλύτερη εξέλιξη που μπορεί να υπάρξει είναι κάποια στιγμή να καταφέρουμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι επιτέλους και να διαπραγματευτούμε και να σταματήσει αυτή η ένταση. Θα ήθελα να μου πείτε, Υπουργέ, πρώτα απ' όλα, αν θεωρείτε ότι μπορεί να σταματήσει να υπάρχει αυτή η ένταση με την Τουρκία, αν πιστεύετε ότι θα βιώσουμε ένα καλοκαίρι όπως αυτό που βιώσαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια, και αν η κυβέρνηση στοχοθετεί, έχει έναν βηματισμό που οδηγεί, θέλει μάλλον να μας οδηγήσει σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Κάποια στιγμή. Ακούστε. Ή το αποφεύγουμε και οι δύο αυτό. Να πω πώς το βλέπω. Mm. Εγώ θεωρώ ότι η θέση της Ελλάδος είναι πολύ καθαρή. Τα προσδιαπραγμάτευση ζητήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και ορισμένα, άρα δεν υπάρχει μια ατελείωτη ατζέντα θεμάτων και ό,τι θέλει να βάλει η Τουρκία στο τραπέζι αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αντί θέση. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Σε αυτό συμφωνείτε όλοι. Όχι. Θα σας πω γιατί και τα δύο έχουν σημασία. Ναι. Συμφωνούμε όλοι, αλλά και τα δύο έχουν σημασία σε σχέση με τους Τούρκους τώρα, όχι μεταξύ μας. Αυτό είναι ναι. Μεταξύ μας δεν έχουμε θέματα εδώ. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο, και θα σας πω γιατί και τα δύο έχουν σημασία, είναι ότι πρέπει η Τουρκία να αποδεχθεί μια νομική βάση συζητήσεως. Πού είναι το διεθνές δίκαιο, λέτε. Πού είναι το διεθνές δίκαιο. Ναι. Αν δεν αποδέχεται κάτι από τα δύο, τι να συζητήσεις ακριβώς και σε ποια βάση. Μα δεν αναγνωρίζει ούτε άρα το δικαστήριο της Χάγης. Άρα λοιπόν, επιμένουμε εμείς και διατηρούμε τον ανοιχτό διάβλο, αλλά ο ανοιχτός διάβλος αυτός πρέπει να οδηγήσει, δηλαδή η συζήτηση μεθοδολογικά διαδικαστικά, για να πάμε στην ουσία, πρέπει πρώτα να τακτοποιήσει, να λύσει αυτά τα δύο μεθοδολογικά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν νεκρώσει οι γραμμές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Δεν αυτό όμως, επιτρέψτε μου, αυτό δεν είναι ευθύνη της Ελλάδος. Να συμφωνήσουμε όλοι. Δεν είναι όχι με ευθύνη της Ελλάδος. Όχι βέβαια. Ωραία. Σε καμία περίπτωση. Πάμε λοιπόν. Άρα λοιπόν, τι λέει ο Πρωθυπουργός εδώ? Εγώ, ως προς αυτά τα συγκεκριμένα τα οποία σας έχω πει πολλές φορές, γιατί είναι καθορισμένη η ατζέντα της συζήτησης, εδώ είμαι και δεν φταίω για το αν κάποιος έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να συζητάει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ενοχλεί ιδιαιτέρως πλέον την Τουρκία είναι τι?
ότι κατά τη γνώμη μου για πρώτη φορά γίνεται σε τέτοιο μεγάλο βαθμό αποδεκτή η θέση της Ελλάδος. Και αποδεκτή από πολύ κεντρικούς παίχτες, οι οποίοι έχουν σημασία, έχει σημασία το τι λένε στη διεθνή πολιτική. Έχει σημασία το τι λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει σημασία το τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σημασία το τι λέει η Γαλλία, έχει σημασία το τι λέει η Γερμανία. Όταν λοιπόν αρχίζουν διεθνείς παίκτες και καταλαβαίνουν το εύλογο της θέσης της Ελλάδας, αυτό καθόλου αυτονόητο μέχρι χτες. Να πω γιατί. Θα είναι δίπλα μας εάν προκληθούμε επί του πεδίου, όπως λέμε, με στρατιωτική εμπλοκή, θα είμαστε μόνοι μας. Η απάντηση. Για να λέμε και αλήθεια στον κόσμο. Μόνοι μας. Αυτό το ερώτημα που κάνει Χριστίνα και το ερώτημα. Βέβαια. Μόνοι μας. Η απάντηση εδώ είναι η εξής. Πρώτο, σε πολιτικο-διπλωματικό επίπεδο έχει σημασία να είναι δίπλα μας. Και οι δηλώσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το τελευταίο, είναι ότι είναι δίπλα μας. Αυτό δεν ήταν κεκτημένο και δεν ήταν δεδομένο μέχρι χτες. Το τονίζω. Δεύτερον, αν πάμε σε επίπεδο αμυντικό, γιατί μου θέτω αυτό το ερώτημα, τι θα γίνει σε περίπτωση μιας επιθετικής ενέργειας της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι χάρη σε αυτή την κυβέρνηση υπάρχει συμφωνία αμυντική με τη Γαλλία. Επομένως, αυτή η αμυντική συμφωνία επίσης είναι κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει και επίσης είναι κάτι το οποίο δεν ήταν δεδομένο. Άρα λοιπόν, ακόμα και το θέμα των βάσεων, παρά το ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν, το γεγονός ότι υπάρχουν βάσεις στην Ελλάδα και αυτό έχει την δική του αξία. Άρα λοιπόν αυτό συν οι εξοπλισμοί, συν η ενίσχυση αμυντικής ικανότητας, συν η κατανόηση της θέσης της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο, έχει φέρει την Ελλάδα να καθίσταται πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν η συμφωνία των Πρεσπών και ενισχύσει την αμυντική μας θέση και την εξωτερική μας πολιτική και τώρα απέναντι στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Δεν το λέω γενικά, ρωτάω συγκεκριμένα, κύριε Υπουργέ. Όχι. Δεν έχει παίξει ρόλο. Όχι. Δεν έχει παίξει ρόλο. Γιατί, διότι η συμφωνία η συγκεκριμένη προφανώς δεν συνδεόταν καθιονδήποτε τρόπο με οτιδήποτε έχει να κάνει με την Τουρκία. Έχει να κάνει με τις σχέσεις με την συγκεκριμένη γειτονική χώρα. Λοιπόν. Αλλά καθιονδήποτε και τρόπο... Και με τον ΝΑΤΟ. Δεν είχε... Σωστά. Και με τον ΝΑΤΟ. Και με τη φιλοδοξία αυτής της χώρας να προχωρήσει στο ΝΑΤΟ. Αλλά δεν είχε να κάνει τίποτε με την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, αν με ρωτήσετε από όλους τους διεθνείς παίκτες σήμερα ποιος παραμένει ο πιο επιφυλακτικός απέναντι στις καθαρές θέσεις της Ελλάδας, είναι το ΝΑΤΟ. Ακόμα αυτό... και σήμερα που μιλάμε. Βέβαια. Είστε αντινατοϊκός δηλαδή. Όχι, καθόλου δεν είμαι αντινατοϊκός. Είμαι φανατικά φιλοτονοϊκός. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία και αυτή η ελληνική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Αλλά αν με ρωτάτε σήμερα από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, από τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλες τις μεγάλες δυνάμεις, από τα μεγάλα κράτη, ποιο εσύ είναι ο διεθνής οργανισμός που κρατάει, ας το πω, προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία. Συμφωνείτε λοιπόν με τον κύριο Τσίπρα που λέει όχι στην διεύρυνση του ΝΑΤΟ? Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Τι σχέση έχει η διεύρυνση του ΝΑΤΟ? Εγώ που είμαι λοιπόν, όπως σας λέω, σταθερά προσανατολισμένος φιλανατοϊκός, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε την ίδια ενεργή πολιτική που είχαμε στους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς, που και εκεί δεν ήταν εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο για τη Γερμανία, η οποία έχει, να θυμίσω, εκατομμύρια Τούρκους πολίτες στη Γερμανία και πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα, να πάρει τη θέση που πήρε. Λέω ότι πρέπει να επιμείνουμε και στο ΝΑΤΟ να εξηγήσουμε την καθαρή πάντως, θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Αν δεν έχει λήξει το θέμα της Μακεδονίας, της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Υπουργέ, στη λοιπόν, σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξέρετε τι θα λέγει ο Ερντογάν αύριο, λοιπόν, να πείτε πρώτα στην Ελλάδα να άρει το βέτο να μπει η Βόρεια Μακεδονία και μετά θα άρω και εγώ να μπει η Φιλανδία και η Σουηδία. Επαναλαμβάνω. Η αντίρρησή μας, συγγνώμη. Τώρα όμως δεν το έχει αυτό το επιχείρημα. Όχι, αλλά το λέει γιατί τους αφήσατε τόσα χρόνια να το κάνουν. Θα πω όμως γιατί εδώ δεν έχετε δίκιο. Διότι η θέση την οποία υποστήριξε η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά δεν ήταν να μην μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ, ήταν να μην μπει με το συγκεκριμένο όνομα. Ναι. Άρα η συζήτησή μας ήταν μια διμερή συζήτηση για το όνομα, για τους όρους. Και λέμε ότι καταλήξαμε σε μια κακή συμφωνία. Και δεν συμφωνήσατε σε αυτή τη συμφωνία. Έτσι. Λοιπόν, τα έχουμε, ειδικά αυτή την αντιπαράθεση, τη θυμόμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή καλά την συνέντευξη, γιατί μας απαντήσατε σε όλα. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση για τις εκλογές. Και βαθιά δεν φαίνεται να έχουμε εκλογές. Δεν κάναμε μόνο για τις εκλογές. Κάναμε και για τον τρόπο που μπορεί να κυβερνήσει. Δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι η επιθυμία του είναι να πάμε τέλη της ανοίξεως του 2023. Είστε έτοιμοι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών θα το πω για πολλή φορά. Είναι
πάντοτε έτοιμο. Είναι πάντοτε έτοιμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επειδή είναι έτοιμο πάντα το Υπουργείο Εσωτερικών, θα κάνουμε εκλογές προώρες. Εγώ θα σας ευχαριστώ πολύ, γιατί όπως πάντα κάνουμε έτσι, μαζί σας μπορούμε να κάνουμε πολιτικές συζητήσεις και έχει ενδιαφέρον αυτό. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, και βέβαια να πω, εμείς δημοσιογραφικά δεν λέμε τυχαία, θυμίζουμε που εκλέγεστε στην Ανατολική Αττική. Εσείς λέτε ότι θα είναι. Εγώ λέω ότι είμαι υπερήφανος που εκπροσωπώ τους πολίτες. Εμείς υποσημειώνουμε ότι έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να λέμε τις εκλογικές περιφέρειες. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το προγνωστικό. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Βορύδη. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό.